προσευχηθώ. Η Θεία μας λειτουργία δεν είναι ένα κομμάτι μόνο, είναι ένα σύμπλεγμα και περιλαμβάνει όλη την έκταση της Εκκλησίας, όλη τη χάρη της Εκκλησίας. Ερχόμεθα να προσευχηθούμε και το κάνουμε με την καρδιά μας, με τη συνείδησή μας, είναι η μεθαμένη εμείς που σας ομιλούμε. Αλλά κάτι πρέπει να παίρνουμε. Εάν βγαίνουμε από την Εκκλησία και δεν παίρνουμε τίποτε, κάτι μας λείπει. Δεν συμπληρώσαμε την ερευσή μας σε αυτόν τον ιερό τόπο. Δεν απολαύσαμε κάτι το σπουδαίο. Να λοιπόν που τα αναγνώσματα έχουν αυτή την αποστολή να μας υπενθυμίζουν ότι κάτι πρέπει να παίρνουμε. Φεύγοντας μέσα από την Εκκλησία, ένα μήνυμα να παίρνει. Και ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Μας το λέει τα Ευαγγέλια, μας το λέει ο Χριστός. Και ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Και ο Μεν Απόστολος, σήμερα μας λέει, μας υπενθυμίζει δηλαδή, αυτό που το ξέρουμε, αυτό που το ζούμε, αυτό που το πραγματοποιούμε στη ζωή μας. Υπήκεστε τη συγκομμένη σύγκο. Τώρα ευρήμασιμε τα ρίγκρες δουλίες και δοκιμάσιες ευρισκομένων και τώρα Κωνσταντινού πόλη πόντο βορείο υπήρο Κύπρο και απαντά του δυνής κοιμαζομένων αδελφών ημών. Σήμερα είναι μια ημέρα της εθνικής ανάτασης και εθνικής υπερηφάνειας, κατά την οποία αφενός τιμάται η μνήμη του Προστάτη Αγίου, όρμων των Ελλήνων Αθηκών, του Αγίου Νικολάου, και αφετέρου τιμούμε την επέτειο των Κυπρών Ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων, της Έλλης και της Λίμνου. Εορτάζουμε τον Άγιο που αφοσιώθηκε στην χριστιανική λατρεία και ανέπτυξε πλούσια πνευματική δράση, εκποιώντας την πατρική του περιουσία και μοιράζοντάς τη στους τόπους. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ταξίδεψε στους Άγιους Τόπους, έγινε αρχιεπισκόπος των Κύρων της Λυκίας. Εμψύχωνε τους χριστιανούς, φυλακίστηκε. Και όλα αυτά για την θρησκεία. Πολλά είναι τα θαύματα που η Ιερά Παράδοση αποδίδει στον Άγιο, πολλά από αυτά βοήθησαν ανθρώπους της θάλασσας. Και αυτά είναι τα οποία τον καθιέρωσαν στη συντήρηση των ναυτικών ως Προστάτη Άγιο τους. Σήμερα γιορτάζει και το πολεμικό ναυτικό. Και ιδιαίτερα σήμερα γιορτάζουμε τις τυχόνες αμαχίες των Βαλκανικών Πολέμων, αποτείνοντας τον επιβαλλόμενο χώρο τιμής σε εκείνους που πρόσθεσαν σελίδες ταπείς δόξας και ηρωικούς στην ιστορία μας, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία και τα εθνικά ιδανικά. Σε εκείνους που πρωτοφώναξαν για μία ακόμα φορά ότι η κυριαρχία μας στο Αιγαίο είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε εκείνους που χάρισαν την πολυπόθετη ελευθερία στους Έλληνες των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Μια επέτειος που υπενθυμίζει πως τα θεμέλια του ελληνικού έθνους στηρίζονται στη θάλασσα. Οι μεγαλύτερες στρατιωτικές επιτυχίες των Ελλήνων ήδη από την αρχαιότητα σημειώθηκαν σε αυτό. Πρώτος, ο μεγάλος ιστορικός Μητυλίδης έκανε τη σημαντική διαπίστωση μέγαλο της θαλάσσης κράτους, η οποία στηρίχθηκε στην πληρωτικότητα του μεγάλου στρατηγού Θεμιστοκλή να αντιμετωπιστεί η απειλή των Χερσών μεταξύ την Αττική και του ελληνικού ναυτικού. Από τότε οι έννοιες θάλασσα και Ελλάδα παραμένουν ταυτόσιμες.